Έλα εδώ Φορτούνη, δεν γελάς ποτέ. Έλα εδώ Φορτούνη, είσαι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, διαμαρτύρεσαι, δεν παίζεις, στραβώνεις τα μούτρα κτλ. Στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Φορτούνης, σε αυτό τον Παναθηναϊκό, είτε παίξει εννιάρι, γιατί κάπου γράφτηκε, μπορεί να παίξει εννιάρι ο Φορτούνης. Ναι. Είτε παίξει από πίσω επιτελικός, του ρίχνει το γάντι η κοινωνία η ποδοσφαιρική, εμείς όλοι, του λέμε, έχει τον Παναθηναϊκό το χειρότερο των τελευταίων ετών. Ή το χειρότερο της ιστορίας. Κάποιοι παλιοί να μας πούνε. Εσύ τώρα λοιπόν, που κατεβάζεις τα μούτρα και την πουτσούνα και διαμαρτύρεσαι και κάνεις το θυμωμένο, ορίστε. Μπες και πάρε τον Ολυμπιακό στις πλάτες σου. Εκεί θα μετρήσει. Εκεί θα μετρήσει. Ναι. Ο ηγέτης, όταν λες ηγέτης, λες, έλα εδώ, σας σηκώνω εγώ και μαζί με μένα θα σας παρασύρω. Θα το κάνει, εγώ το περιμένω. Είναι για μένα ένα μάτς το οποίο γράφουνε για το Φορτούνι, γράφουνε και εμείς, λέμε διάφορα. Είναι καλομαθημένος στα μίντια ο Φορτούνης. Τον έχουμε καλομάθει. Μα έτσι κι αλλιώς, το να παίξει καλά ο Φορτούνης, να πάρει την ομάδα στις πλάτες σου και να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε νίκες, είναι καλό και για την ομάδα και για τον παίκτη. Και το λέμε έτσι. Αυτό γιατί έχεις κι εσύ μια μεγάλη εμπειρία και ξέρεις ότι την Δευτέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, περιμένεις. Ναι, ή ακόμα και σε νίκη του Ολυμπιακού θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε είδες ο Φορτούνης στο να δείξει ο Μαρτίνς ή αν δεν τραβήξει ο Φορτούνης είχε δίκιο ο Μαρτίνς που δεν ξεκινά το Φορτούνι.